Παρά τις συνθήκες της πανδημίας, η ελληνική επιστημονική κοινότητα δεν μπορούσε να παραβλέψει την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος που έχει οριστεί για τις 31 Μαΐου. Με την αναγκαία προσαρμογή στα δεδομένα της εποχής, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία διοργάνωσε διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση με θέμα κάπνισμα και υγεία, με διοργανωτή τον καθηγητή καρδιολογίας Γιώργο Κοχιαδάκη. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, συμμετέχοντας όπως κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, διοργανώνει μια διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση, η οποία θα έχει θέμα κάψιμα και καρδιά και υγεία. Για πρώτη φορά φέτος θα είναι μια διαδικτυακή εκδήλωση, η οποία εκτός από τις εισηγήσεις θα συμμετέχουν και δημοσιογράφοι, οι οποίοι θα έχουν τις ερωτήσεις και θα κάνουν τις ερωτήσεις. Η συνήθεια του καπνίσματος αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας, ενώ στην Ελλάδα πάνω από 19.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας του καπνίσματος. Φαίνεται ότι το τσιγάρο επηρεάζει κατά το να είμαστε ευαίσθητοι και ευάλωτοι στις βακτηριακές και όχι μόνο λοιμώξεις και στις ιογενείς, όπως θα δούμε στην πορεία, γιατί ουσιαστικά το κάπνισμα και ο καπνός του τσιγάρου σε όλο το μεγαλείο θεωρητικά αυξάνει τον κίνδυνο το να έχουμε λοιμώξεις από παθογόνα με διάφορους μηχανισμούς. Οι διακεκριμένοι ομιλητές ανέπτυξαν θέματα όπως οι συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία και ο κίνδυνος προσβολής των καπνιστών από λοιμώξεις υπό το συντονισμό των δημοσιογράφων Σοφία Νέτα, Μαρία Τσιλιμιγκάκη και του παρουσιαστή της Κρήτη TV Μάνου Δασκαλάκη. Είναι πολύ σημαντικό το έργο που επιτελείται, γιατί πραγματικά το κάπνισμα είναι μία νόσος, το είπαν πολλοί από τους εξαιρετικούς ομιλητές, και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Θα σας κάνω έτσι, θα σας πειράξω και λίγο, να αντιμετωπίζεται όμως και από την ιατρική κοινότητα, γιατί παρά τα δεδομένα εξακολουθούν γιατροί και δημοσιογράφοι να είναι στις πρώτες θέσεις όσον αφορά το κάπνισμα, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία του 2017 στην Ελλάδα.